Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα και από τα Χανιά που ήμασταν θα πάμε μέχρι το Ρέθυμνο. Διότι όπως είπαμε και πριν από λίγο, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Και νομίζω ότι πρέπει μια τέτοια μέρα να σταθούμε όλοι μαζί μπροστά σε έναν εθελοντή αιμοδότη και να του πούμε χίλια ευχαριστώ για την πολύ πολύ μεγάλη προσφορά του. Γιατί η προσφορά του πραγματικά είναι ανυπολόγιστη. Πάμε στο Ρέθυμνο να συναντήσουμε την Αλκιόνη Χριστοδουλάκη, τη συνάδελφό μας, με τη βοήθεια βεβαίως του Ιμπραήμ, η οποία Αλκιόνη έχει καλεσμένο σήμερα τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρεθύμνου Δότες Ζωής, τον κύριο Γιώργο Σπετσοτάκη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV. Καλησπέρα σας. Πόσο ωραία τα λες, Μέρη. Πραγματικά αυτό που είπες αποτυπώνει νομίζω όλη την εικόνα και όλο το νόημα αυτού που γίνεται. Βρισκόμαστε στο κεντρικό καπί στο Ρέθυμνο, όπου σήμερα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα γίνεται μια... Ουσιαστικά είναι μια μεγάλη γιορτή. Οποιαδήποτε μέρα είναι αφιερωμένη στον συνάνθρωπό μας, στη βοήθεια, στην αλληλεγγύη, είναι μια μεγάλη γιορτή. Πραγματοποιείται λοιπόν η εθελοντική αιμοδοσία σήμερα από τους Δότες Ζωής σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Ρεθύμνου και με τον Ιατρικό Σύλλογο και με το Δήμο Ρεθύμνου. Φαίνεται πως το Ρέθυμνο ούτως ή άλλως δεν το αφήνει ποτέ ασυγκίνητο η βοήθεια στον συνάνθρωπο. Είναι πάντα εδώ, πάντα στις επάλξεις και οι Δότες Ζωής ούτως ή άλλως είναι ένας σύλλογος ο οποίος επί πάρα πολλά χρόνια προσφέρει και δείχνει πραγματικά το πιο φωτεινό παράδειγμα προς όλους. Όπως είπες και εσύ, βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον πρόεδρο των Δοτών Ζωής, τον κύριο Σπετσοτάκη, ο οποίος θα μας εξηγήσει λίγο καλύτερα και θα μας μιλήσει πιο αναλυτικά για το νόημα όλου αυτού που κάνουμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Να σας καλωσορίσω στη γιορτή μας, στην Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Κόσμο, είχατε σήμερα που ήταν αυτή η μέρα, κύριε Σπετσοτάκη, ήρθε κόσμος, έσπευσε. Ήρθε κόσμος γιατί επικρατεί το φιλότιμο και στο Ρέθυμνο. Ο εθελοντής αιμοδότης νοιάζεται για τον άνθρωπος που τον έχει ανάγκη, χωρίς καν να το ξέρει. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά και τις αιμοδοσίες και γενικά στις δράσεις μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο και τους φορείς, το Δήμαρχο, την Ομαρχία και τον Ιατρικό Σύλλογο, το Νοσοκομείο. Όλοι είναι δίπλα μας και θέλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, ο σύλλογός σας, οι Δότες Ζωής, μετρούν πολλά χρόνια ζωής. Νομίζω ότι είστε περίπου 20 χρόνια που είστε στην προσφορά, στον εθελοντισμό, στον αγώνα, για να έχουμε επάρκεια αίματος στο Ρέθυμνο. Αυτό προσπαθούμε, να έχουμε επάρκεια. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα, γιατί τώρα που πλησιάζει και η καλοκαιρινή περίοδο, οι ανάγκες αυξάνονται ραγδαία, αλλά... Κάνουμε τον αγώνα μας, ο καθένας από το μετερίζει του και μένουμε στο θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, γιατί, κύριε Πρόεδρε, εσάς δηλαδή τι σας έχει κινητοποιήσει, τι σας κάνει να λέτε πρέπει να αιμοδοτούμε, πρέπει να είμαστε εθελοντές αιμοδότες, να αυτός είναι ο σκοπός τον οποίο θέλω να υπηρετήσω στη ζωή μου. Γιατί είναι τόσο σημαντικό. Δεν είναι τόσο σημαντικό να είσαι εθελοντής αιμοδότης, όσο να είσαι τακτικός εθελοντής αιμοδότης. Δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να αιμοδοτήσουμε γιατί κάποιος χρειάστηκε την ανάγκη μας, κάποιος γνωστός, κάποιος τρίτος. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να μπει στη συνείδησή μας ότι το αίμα δεν μπορούμε να μπούμε να το αγοράσουμε από κανένα φορέα. Πρέπει να βγει από μας. Πρέπει να χαρίσουμε στο μπάσχοντα στον άνθρωπο 10 λεπτά από τη ζωή μας, να του κάνουμε αυτό το δώρο και σίγουρα αυτό σας το υπογράφω ότι θα νιώσει πολύ καλά αυτός που αιμοδοτεί.
είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να το αγοράσουμε. Εμείς εδώ στην Κρήτη, με τη βοήθεια όλων εσάς των εθελοντικών ομάδων, των συλλόγων που τρέχετε και πασχίζετε για την δωρεά αίματος, είμαστε πολύ τυχεροί. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα έχει χρειαστεί πάρα πολλές φορές ασθενείς ή συγγενείς ασθενών να πληρώσουν για να πάρουν αίμα, σωστά? Αυτό δεν θέλω ούτε να τα ακούω. Και δεν θέλω ούτε καν να συμφωνήσω. Μου είναι πολύ αποκρουστικό στα αυτιά μου. Πραγματικά θέλω να μείνω να κάνουμε ο καθένας τον αγώνα μας και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στο μπάσκοντα στον άνθρωπο, γιατί πραγματικά μας χρειάζεται. Δεν είναι μόνο ένα ατύχημα που θα χρειαστεί κάποιος αίμα, μια εγχείρηση. Υπάρχουν θαλασσιμικοί, παιδιά με λευκαιμία. Υπάρχουν άνθρωποι μας που δυστυχώς καθημερινά χρειάζονται μεταγγίσεις. Δεν είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Πρέπει να πάμε για να βοηθήσουμε τον πάσχοντα συνάνθρωπο, επαναλαμβάνω. Είναι πολύ σημαντικό που το σημειώνετε κι εσείς, το γεγονός δηλαδή ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τους ασθενείς που έτυχε να τους συμβεί ένα ατύχημα και χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν αρκετοί συνάνθρωποι μας, δυστυχώς, που έχουν ανάγκη από τακτικές μεταγγίσεις, που το αίμα είναι το απαραίτητο για να παραμένουν στη ζωή, για να παραμείνουν στη ζωή, και πρέπει όλοι εμείς να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, έτσι ώστε να μην έχουν να αγχώνονται και γι' αυτό, να μην στρεσάρονται για την εξέλιξη της υγείας τους, να μην χρειάζεται να αγχώνονται και για αυτό το κομμάτι, δηλαδή για το αν θα καταφέρουν να βρουν το αίμα που χρειάζονται. Έτσι ακριβώς, και επειδή πρόσφατα κι εγώ είχα ένα ατύχημα, πραγματικά ως ασθενής, από τη μεριά του ασθενή, ένιωσα ανακούφιση που ήξερα ότι okay, καλύβομαι από αίμα στο χειρουργείο, μια χαρά. Δεν μπήκα στη διαδικασία ούτε εγώ, ούτε οι συγγενείς μου, ούτε οι φίλοι μου να αναζητήσουμε αίμα για να σωθώ. Υπήρχε, δόξα τω Θεώ, η επάρκεια στο Ρέθυμνο, και είναι πολύ θετικό να βλέπεις ότι, μάλλον να βιώνεις εσύ ο ίδιος, ότι η μικρή προσπάθεια που έχεις κάνει σαν ρεθυμνιώτης, σαν εθελοντής αιμοδότης, αποδίδει, έχει καρπούς. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ που το μοιραστήκατε αυτό μαζί μας. Θυμόμαστε όλη την περίπτωση σας. Είχατε ένα ατύχημα λίγο πριν από το Πάσχα, νομίζω, πέρυσι ή τα Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι. Μια μεγάλη γιορτή. Όχι, μεγάλο Σάββατο, μεγάλο Σάββατο ήταν. Το Πάσχα. Με το μηχανάκι, σωστά, η μοτοσυκλέτα. Ναι, ναι. Καθοδόν για δουλειά και όλα γίνανε αστραπία. Είναι πολύ σημαντικό όμως που είστε καλά και είστε όρθιος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την περιπέτειά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε εκεί στο Ρέθυμνο. Εσείς και όλος ο Σύλλογος Ιδότες Ζωής, για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη το αίμα ή για αυτούς που μπορεί να το χρειαστούν στην πορεία. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε και πάλι. Και με καλό να τα πούμε και από κοντά.